Περιμένοντας εκεί, είναι ο Γιώχαν Κρόιφ. Και όση ώρα λοιπόν περιμένω, καθόμαστε και συζητάμε. Του λέω λοιπόν ότι έχω κανένα δύο από τους παίκτες πιο παλιούς του Άγιαξ που είχαν έρθει και στην Αθήνα, τους είχαμε φιλοξενήσει για τα 40 χρόνια του Άγιαξ Παναθηναϊκός, τον Κουλσόφ, τον Σουρμπίρ, τον συγχωρεμένο τον Γκέρι Μιούρεν κτλ. Καθόμαστε. Καθυστερούσε και το αυτοκίνητο λοιπόν, η καλύτερη μου ήταν μισή ώρα κάτσαμε με τον Γιώχαν, μιλάγαμε. Μάλιστα, όταν ήρθε ένα χρόνο αργότερα, ήταν καλεσμένο στην Αθήνα σε κάτι φίλου του κτλ. Ανάμεσα στα άλλα, γιατί είχαμε αλλάξει μια ιστορία, με φωνάξανε ότι είχα πάει στο μεταξουργείο, εκεί που έκανε στην Κλωδία Βυσσινία τα γενέθλιά του, και ήταν μάλιστα δεύτερη φορά, α πούμε. Για τον Κρόιφ, λοιπόν, που για μένα το μεγάλωνα ήταν ο σούπερσταρ. Γιατί ο Πελέ μόλι είχε περάσει, ο Μαραντόνα ακόμα δεν είχε έρθει. Το να είμαι εγώ και να μιλάω με τον Κρόιφ, τι και αν είδα το Μέση μετά. Και αν έκανα συνέντευξη με το Μέση, και αν έχω τις φωτογραφίες με το Μέση. Φυσικά όμως, ο οποιοσδήποτε, τα παιδιά στη σχολή τη δημοσιογραφία που έχουμε, τα γύρισα, πώς ήταν ο Μέση. Το καλό ρε παιδιά, αλλά εγώ τι να σας πω τώρα. Εγώ έχω μείνει ακόμα στη μισή ώρα κουβέντα με τον Κρόιφ. Και αυτό για μένα εξηγεί για τον καθένα μας το τι είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι οι παιδικοί μας ήρωες, αυτοί που στα μάτια μας μοιάζανε 3 μέτρα ο καθένας. Και κάποιοι φυσικά δεν είναι. Η χαρά που είχα να συναντάω κάποιους ανθρώπους, είτε και αυτούς που γνώρισα μετά, δηλαδή με το Ζιντάν, η συνέντευξη που έχω μέσα και αυτή τη φωτογραφία, ο Πάολο Ρώση, πάρα πολλοί άλλοι, μια φωτογραφία που έχω στα πρώτα, στις πρώτες σελίδες, μέσα από τα αποδυτήρια της Ολλανδίας από εκείνη την ήττα του 78, μου την έχει δώσει ο Βίμ Σουρβίρ. Οι εποχές που δεν μπαίνανε φωτογράφοι μέσα στα αποδυτήρια και έχει τραβήξει μία και μου λέει: Πάρτε μου, λέει, για να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή. Και είναι όλοι τους. Ράκι, διότι έχουν καταλάβει ότι έχουν χάσει δεύτερο τελικό σε 4 χρόνια και δεν του ξαναδοθεί άλλη ευκαιρία. Αλλά στο βάθος, ο Βανεκέρκο, ο οποίος έχει ξέρω ότι έχει σχέσει στο τελικό, κάνει το τσιγαράκι του για να πάνε κάτω τα φαρμάκια, κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ στις political correct σημερινές φωτογραφίες από οποιοδήποτε αποδυτήριο να δεις. Θα έχει γίνει τεράστιο θέμα πριν από λίγες μέρες που ο Γουίλσι, ο ποδοσφαιριστής Arsenal, τον πιάσαν σε κάποιες διακοπές να κάνει ένα τσιγάρο. Αυτά ήταν για την εποχή εκείνη απολύτως φυσιολογικά για τους ποδοσφαιριστές που ήταν άνθρωποι οι οποίοι τελειώνοντας τις υποχρεώσεις τους κάπου εκεί στις αρχές Ιουλίου που τελειώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο, 10 Ιουλίου, 5 Ιουλίου, 8 Ιουλίου, κάνανε και περίπου ένα μήνα σαν άνθρωποι διακοπές. Γυρίζανε στην προετοιμασία με κάποιες μέρες καθυστέρηση από τους άλλους στις 10-12 Αυγούστου, τραβάγανε μια προετοιμασία νορμάλ και 10-12-15 Σεπτεμβρίου, θα θυμάστε και περισσότεροι, ξεκίναγαν τα πρωταθλήματα. Οι αγώνες του κυπέλλων Ευρώπης ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, ήδη, παίκτες που παίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο πριν από 2-3 εβδομάδες παίζουν στα φιλικά παιχνίδια. Η ξεκούραση που έχουν κάνει είναι από 7 μέχρι 10 μέρες, 15 μέρες. Κάποιοι δεν κάνουν καθόλου ξεκούραση, τους παίρνουν τα ελικόπτερα κτλ. Σαν τον Ρονάλντο, τον φέρνανε στο ένα νησί, στο άλλο νησί, στο άλλο νησί. Αλλά ήδη είναι στην Ιαπωνία για να κάνει τη νέα φωτογράφηση για ένα νέο προϊόν που κάνει διαφήμιση. Θα πάει καπαλού και μετά θα τον πάνε κατευθείαν για να τον αφήσουν για να συνεχίσει με τη Ρεάλ. Διότι η Ρεάλ ήδη πρόσθεσε άλλον έναν σούπερστάρ με τον Ροντρίγκες και θα προσθέτει και άλλον έναν σούπερστάρ κάθε χρόνο γιατί πουλάει πανέλες. Και το ποδόσφαιρο έχει γίνει non-stop 365 μέρες το χρόνο. Το οποίο έχω την εντύπωση ότι ναι, μεν το θέλουν πάρα πολύ καλά και η FIFA και η UEFA και οι χορηγοί. Όμως έτσι ξεζουμίσαν και το κακομίρι τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο τον Ρονάλντο, τεράστια πεκτάρα. Τον οποίο όμως η καριέρα του τελικά, άμα κάτσει και τη συνειδητοποιήσει κανένας και θα τρομάξει, ήταν maximum σε top επίπεδο 6 χρόνια. Διότι τον ξεζουμίσαν, τον διαλύσαν, τον τελειώσανε, και όχι μόνο αυτόν, πάρα πολλούς άλλους. Με αποτέλεσμα αυτό που κάποτε ξέραμε ότι ένα superstar κάνει μια 15ετία καριέρα, πλέον έχει γίνει 6 με 7 με 8 χρόνια. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μελλοντικά μπορεί να βοηθήσει το να φτιάχνουμε ιστορίες. Πάντως το τελευταίο Μουντιάλ μας έδωσε και άλλες στιγμές τέτοιες, δηλαδή δεν έκανε μια επανέκδοση. Με 4-5 ιστορίες θα είχα τον Ροντρίγκες, θα είχα τον Φαμπέρση, θα είχα την Ελλάδα, τη στιγμή του Σαμαρά που την ώρα που έστεινε την μπάλα για να σουτάρει, νομίζω ότι είχε σταματήσει η αναπνοή σε ολόκληρη την Ελλάδα εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο να συμβεί και δεν είναι εύκολο να ενώνει εκείνη τη στιγμή σε έναν κοινό σκοπό μια ολόκληρη χώρα, κατά τη στοιχεία εμάς ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο ξένο παίκτη έκανε αυτό το πράγμα. Και μόλις πριν από λίγες μέρες έγραψε ένα κομμάτι στο κόπα, γράφοντας για το γκολ που γκρέμισε οριστικά και αμετάκλητα το τείχος, όπως λένε οι ίδιοι Γερμανοί, αυτό του Γκέτσε δηλαδή. Το οποίο τι ήταν, ήταν το γκολ το οποίο απενοχοποίησε πλήρως μια ολόκληρη γενιά Γερμανών. Ήδη από το 2006 είχαν αρχίσει στο Μουντιάλ τους να βγαίνουν με σημαίες στον δρόμο και να απαλλάσσονται λίγο της ενοχής του ότι είμαι Γερμανός και το φωνάζω. Το 1974,
Υπάρχουν καταγεγραμμένες στιγμές, πήραν το παγκόσμιο κύπελο και το παγκόσμιο κύπελο που κάνουν στο γήπεδο τους. Με γερμανικές σημαίες στον δρόμο δεν πανηγύρισε κανένας. Τότε ήμασταν ακόμα μόλις 30 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν πολύ πιο περισσότερες οι ενοχές. Τώρα λοιπόν αυτή η κατάκτηση των Γερμανών τους έβγαλε στον δρόμο, το ευχαριστηθήκανε. Ήταν από ένα παιδί που γεννήθηκε μετά την πτώση του τείχους, ο Γκέτσε. Αρκετοί από αυτή την ομάδα είναι μετά την πτώση του τείχους. Για καιρό παρά το 89 έπεσε το τείχος, οι αντιλήψεις και οι νοοτροπίες τους χωρίζανε. Οι δυτικοί βλέπαν τους ανατολικούς με περίεργο μάτι, οι ανατολικοί τους δυτικούς αντίστοιχα. Και γενικώς το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη δύναμη να ενώνει περισσότερο από ό,τι να χωρίζει. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές χρησιμοποιείται και για να χωρίζει. Και επειδή όλοι μας μέσα θα κρύβουμε πάντα ένα παιδί όταν μιλάμε για παγκόσμια κύπελα, σκηνοθέτες, όπως γράφεται σε ένα κομμάτι μέσα στο βιβλίο, τον Μουντιάλ που λατρέψαμε, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορεί να πεις εγώ στον Κώστα, ο Δημήτρης στον Κώστα, ο Κώστας στον Χρήστο, ο Βασίλης στον Γιάννη κλπ. Αυτό ήταν καλύτερο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ιστορίες. Το γκολ του Μαραντόνα νομίζω παραδεχόμαστε όλοι ότι είναι, αν δεν είναι το καλύτερο γκολ που πιθανώς είναι του Μουντιάλ, είναι ένα από τα καλύτερα. Αν η Βραζιλία του 70, δεν παραδεχτούμε όλοι ότι είναι μια σούπερ ομάδα, τώρα είναι καλύτερη από του 50. Και παρατήρησατε κάτι που Κώστας. 50 Ουγγαρία, Ολλανδία 74, Βραζιλία 82. Όλοι μας παραδεχόμαστε ότι είναι μερικές από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών. Και όμως δεν δικαιώθηκαν από το να κατακτήσουν τον τίτλο, δικαιώθηκαν από τη συνείδηση του κόσμου. Και δεν ξέρω σε πόσα πράγματα και πόσους τομείς της κοινωνικής ζωής τελικά κάποιος αποτυχημένος θεωρητικά, που είναι αυτός που δεν έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο, μπορεί να δικαιωθεί τόσο πολύ συνειδησιακά. Αν αυτό δεν είναι επιτυχία για το ποδόσφαιρο, ώστε να είναι κατά την παράφραση του Καμί το όπιο των λαών, τότε ειλικρινά δεν ξέρω ποιο άλλο πράγμα μπορεί να είναι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Να είστε καλά. Πριν συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις, θα έχουμε ερωτήσεις.